Λοιπόν, έχει μπει season 9 και έχω συνάχη. Πάμε να παίξουμε. Γιατί βάλανε έναν Γερμανό και μια μπανάνα. Boy! Fuck off! Oh God. Τι είναι αυτό? Hey, bitch. Συγγνώμη, πήρε την μπανάνα του. Καλώς ήρθες στο Τόκιο. Oh, fuck. Οχ, όχι. Τα τίλτε γύρανε Τόκιο. Σήμερα που μπήκε στη season 9, μην ξεχάσετε να βάλετε support the creator Nindo στο item shop, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και ό,τι αγοράσετε, στείλτε μου στο Instagram. Ειλικρινά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ άπειρα. Και γενικότερα, μην αφήνετε κενό το support the creator. Άμα δεν θέλετε να βάλετε το δικό μου, βάλετε κάποιο από τα παιδιά, οτιδήποτε. Απλά μην το αφήσετε κενό, έτσι δεν χάνει τίποτα. Οπότε, όσοι θέλετε να είστε μέλη τη ομαδάρα μα και να με βοηθήσετε και εμένα προσωπικά, αλλά και να μπορώ να χωστάρω giveaway και διαγωνισμούς, support the creator Nindo στο item shop. Φύγαμε στο βίντεο. Ήρθε να πάμε το battle pass. Και εδώ, εδώ. Purchase. Φέρτο. Yes! Ωραία. Ήρθε να δούμε τι έχουν βάλει αυτή τη φορά. Ο Robocop σε γενική version. Nice. Ένα διαστημικό κοτόπουλο που δεν έχει καν άλλη μορφή. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Όπα, μπάστα, τι. Αυτό είναι... Αυτό είναι harvesting tool, δύο τσικούρια. Εντάξει, ξέρετε ήδη με ποιο skin θα παίξουμε αρχικά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτό έχει και... Δεν μπορώ να βάλεις το. Α, τώρα έχουμε διαστημική γατούλα, nice. Γιατί βάλω ένα τρομπόνι ρομαλ. Αυτό είναι ωραίο σκηνάκι. Κι άλλη γατούλα. Δίσκι, οκ. Αυτό είναι irrelevant. Κι άλλη διαστημική γατούλα. Αυτό είναι ωραίο. Έχουμε, το έχουμε και σε μπλε αυτό. Φωτίτσες, ωραία. Μαύρος. Άλλα χρώματα. Οκ, δεν τρελάθηκα. Πάμε να παίξουμε βασικά. Πρέπει να πέσουμε στο Tilted. Sorry, βασικά. Στο Tokyo πρέπει να πέσουμε. Tokyo έχει γίνει πλέον η φάση. Έχει το καινούριο shotgun. Έχει και flint knock. Οπότε κάνει δουλειά. Και αυτό είναι το νέο shotgun, κυρίες και κύριοι. Βαράει 56 damage από τα 50.000 μέτρα. Να. Άμα τα πετύχεις κιόλας κάνει damage. Άμα τα πετύχεις όπως εγώ δεν κάνει damage. Αντίο φίλε, θες να κάνεις και τα play σου, μακριά από εδώ, άιντε. Πάντως το μάτς πάρα πολύ είναι η ομπρελίτσα. Η ομπρελίτσα αυτή εδώ πέρα που έχουν βάλει για τη season 9 όταν νικήσεις είναι full OP. Βαγ! Γιατί έχει βαγ, δεν... Και γιατί με βαράει insta αυτός ο man και δεν πήρα το όπλο. Και βρήκαν πάλι τον shotgun για κάποιο λόγο. Σκοτεινάκης! Φέρ' το δέτη. Hey, boss. Να ξεπήγα και απλά κάτσα μέσα στη μάπα του, ρε. Μάλλον επειδή το νέο shotgun είναι το βάλανε σήμερα στο game, γι' αυτό μάλλον και το δουν αβέρτα, ό,τι rarity και να έχει. Λογικά. Θα πάμε Doghouse, στο καινούργιο ανανεωμένο Doghouse. Και όχι στο Mega Mall, γιατί εκεί πέρα γίνεται γενικότερα χαμός.
Έλα εδώ, δεν πας πουθενά. Άντε μισή ώρα όμως, μου τα άπρεξες. Στο διάλο. Πάει κι αυτός. Φέρε μου τα πράγματα σου εσύ τώρα, φίλε. Και έχουν πάλι το νέο shotgun. Πώς γίνεται να έχω πάλι το νέο shotgun και να είναι χρυσό, δεν ξέρω. Ω, καλησπέρα, fight. Άντε μισή ώρα. Θα με το σκάσω το παιδί μου. Ακόμα δεν ξέρω αν μου αρέσει ο νέος shotgun, η αλήθεια είναι. Οπότε θα δούμε. Μετά το παίξω λίγο ακόμα. Και πάμε να την κλάσουμε μέσα. Εδώ παίζει κάποιο είδους fight. Εκεί πέρα κάτω, τι γίνεται. Ναι, παίζει ένα κάποιο fight. Ένας τύπος μια μπάλα μέσα στους πάγους. Ένας αριστερά του και ένας από κάτω μας. Οκ. Σας αγνοώ όλους και πάω να πάρω τον drop μου. Έλα. Ωραία. Δεν μου έδωσε τίποτα από αυτά που θέλω. Έχει όμως εδώ ένα campfire το οποίο θέλω πάρα πολύ. Και θα το ανάψουμε. Επειδή τον άκουσα το man, θέλω να μπει εδώ μέσα. Για έλα προσπάθησε να μπει εδώ μέσα. 360, ooga booga booga. Όχι, δεν κατάλαβες φίλε. Δεν κατάλαβες, δεν πας πουθενά τώρα που είσαι τόσο low. Συγγνώμη. Όντως τώρα. Είχε κάτσει εκεί πέρα μέσα. Όντως ρε. Πέθανε. Οκ. Okay. Κάποιος άλλος θα καριστάει πέντε μεταξύ. Έχεις drum gun. Οκ. Okay. Μισό λόγο γιατί αυτός ο μάνας έχει drum gun και το θέλουμε πάρα πολύ. Και δεν πήγα το drum gun. Μπράβο, wins. Τρώω snipes. Να, ο επόμενος ο man. Woo! Bye. Φίλτατε, φίλε. Χρουσκάρ, οκ. Άλλα ωραία πράγματα. Και μένα ακόμα 6 άτομα. Έφυγα εδώ πάνω, γιατί... Μπαλίτσας. Δεν το περίμενα αυτό να ήταν ένα hit, αλλά οκ. Ο οποίος είναι πάρα πολύ πάλι και... και μου φεύγει όλη την ώρα. Με ένα hit μου φεύγει όλη την ώρα. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Και για κάποιο λόγο το game καταλήγει σαν να παίζουμε αρένα. Ενώ δεν παίζουμε αρένα. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Θα χαιρόμαι πάρα πολύ. Όχι, no.
Έλα. Πάει ο ένας και νικήσαμε. Τι ήταν αυτό? Για ποιο λόγο να παίξουμε έτσι? Εδώ παιδιά, εντάξει, αναγκαστικά έπρεπε και να παίξω έτσι. Άμα δεν έπαιζα έτσι, θα πέθαινα. Για ποιο λόγο? Anyway, αυτή είναι η ομπρέλα της νίκης της season 9. Holographic λέγεται, είναι έτσι futuristic πάλι, γιατί είμαστε στο μέλλον. Οπότε, βγάζει νόημα. Yes, την πήραμε, την τζιμπήσαμε και θα την χρησιμοποιήσω. Και έχουμε πάρει και αυτό. Το πήραμε από το Tire Up. Και αυτή είναι η season 9. Πείτε μου τι πιστεύετε, τις αλλαγές που το κάνουν έτσι μοντέρνο, σαν φωτεινές επιγραφές, ψηλή ουρανή σε φώτα, ζέπελ κτλ. Ναι, πρώτη νίκη στη season 9. Το Battle Pass το είδαμε, το νέο Shotgun το είδαμε, έφυγε το Pump, επέστρεψαν οι καφετιέρες και έρχονται πολλά challenge και ωραία games εδώ πέρα. Bye.